Καλησπέρα. Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020. Είναι βράδυ, αλλά έχω φτιάξει καφέ. Δεν καφέ είναι φυσικά. Και θα πιω καφέ απόψε, γιατί το γράμμα που θα διαβάσουμε, τα πράγματα που έχει περάσει η φίλη μέσα στο γράμμα, ή, ε, θέλ, θέλουν, κάτι να πίνεις. Θέλουν κάτι να πίνεις. Και έχω κόψει το αλκοόλικο κομμήρα. Το έχω κόψει. Κάντε κι εσείς ένα ζεστό. Ε, χειμώνας είναι ακόμη. Κάντε, φτιάξτε κάτι και ελάτε να διαβάσουμε τι γίνεται σε κάποιους εργασιακούς χώρους και να σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής μας ή σαπάνω που λέμε στα κουφρέκα. Πάω να διαβάσω. Αγαπητή κυρία Πετρίδου, αγαπητή Θέκλα μου, καλησπέρα. Ελπίζω το γράμμα μου να σας βρίσκει καλά. Εμάς καλά μας βρίσκει. Έχω θυμώσει από αυτά που διάβασα όχι μαζί σου, για, έχω θυμώσει με αυτούς που σε ταλαιπωρούν, αλλά καλά είναι. Σας παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό από όταν σας ανακάλυψα στο YouTube και θα ήθελα καταρχάς να σας εκφράσω τη χαρά μου που υπάρχετε και για το έργο που επιτελείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν δεν υπήρχα εγώ θα υπήρχε κάποιο άλλος. Είπαμε ουδής αναντικατάστατος. Είστε συνήθως η όμορφη στιγμή της ημέρας που όταν θέλω να χαλαρώσω βράδυ και να νιώσω ότι είμαι με την κολλητή μου φίλη, Μπαίνω στο YouTube για να σας ακούσω. Ωχ, oh, τι όμορφα λόγια. ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα έχετε θέματα τα οποία με αγγίζουν και είμαι μεγάλη θαυμάστρια του τρόπου που αντιμετωπίζετε τη ζωή και τους ανθρώπους και με τα προβλήματα τους. Πάρα πολλές φορές, είναι απίστευτο αυτό που θα σας πω, τα θέματα σας είναι κάτι που μου συμβαίνει και με απασχολεί τη μέρα που ανεβάζετε τα βίντεο. Λες και είστε εδώ μαζί μας. Το έχουν πει κι άλλοι αυτό το θέμα. Κι άλλοι μου το έχετε πει αυτό, ότι βγαίνει το βίντεο της μέρας και είναι κάτι που σας απασχολεί. Επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι πάνω κάτω παρόμοια πράγματα μας απασχολούν, είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Αποφάσισα λοιπόν να σας περιγράψω κι εγώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με τη δουλειά και το εργασιακό περιβάλλον μου, που δυστυχώ με επηρεάζει και με στενοχωρεί σε προσωπικό επίπεδο. Άρα αυτό θα το βάλουμε και τίτλο του vlog γιατί έψαχνα τίτλο, το βρήκα. Είμαι 45 ετών, είμαι στις Συνομήλικες, φιλενάδα, και σε αυτή την εταιρεία είμαι από τα 32 μου. Ξεκίνησα με τις καλύτερες προπτικές, αλλά μέσα στα 13 χρόνια στην εταιρεία, διαπιστώνω ότι όταν κάποιος πάει να ξεχωρίσει και φαίνεται ότι αγαπάει τη δουλειά του και δίνει τα πάντα σε αυτήν, όλοι πάνε να τον φάνε. Έτσι νιώθω και εγώ. Σε Κύπρο και Ελλάδα, γιατί μόνο οι περισσότερες ιστορίες που γνωρίζω είναι από Κύπρο και Ελλάδα, είναι λίγες ιστορίες που έρχονται από εξωτερικό, αυτό συμβαίνει. Όταν κάποιος ξεχωρίζει, πάνε οι άλλοι να το φάνε. Όσο περνάει ο καιρός και ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια έρχομαι αντιμέτωπη με έναν ανελαίητο πόλεμο που ξεκινάει από τρικλοποδιές και καταλήγει σε συκοφαντίες, εχθρικές συμπεριφορές, έλλειψη αναγνώρισης των κόπων μου και προσωπικές επιθέσεις στην αξιοπρέπεια μου σε βαθμό που έχω σκεφτεί να παρετηθώ. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι χειρότερο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μια μέρα θα ζήσω τέτοιε καταστάσεις. Πάντα ήθελα να είμαι καλή συνάδελφος για όλους. Δεν έχω κάνει αυτό που λέμε πουστιά ποτέ σε κανέναν. Αντιθέτω, έχω βοηθήσει και υπερασπιστεί κόσμο, πολύ, είτε επαγγελματικά είτε ηθικά και δεν το μετανιώνω. Καλά κάνει που δεν τα μετανιώνει, γιατί θα γίνουμε εμεί παλιά άνθρωποι, επειδή κάποιοι άλλοι είναι. Είναι ο χαρακτήρα μου τέτοιο και παίρνω χαρό όταν οι γύρω μου είναι και εκείνοι χαρούμενοι και ασφαλεί την καθημερινότητά του. Σε καταλαβαίνω. Σε νιώθω. Όμω δυστυχώ κάποιο μέσα στην εταιρεία με έχει βάλει στο μάτι επειδή δεν δέχτηκα ποτέ να πηγαίνω ταξίδια μαζί του. Χρησιμοποιούσε το πρόσχημα των πωλήσεων και τι επισκέψει σε πελάτε που εγώ είχα και μόλι τον έκαναν προϊστάμενο μου ήθελε να μου πάρει όλο το πελατολόγιο που με κόπο έχτεσα τόσα χρόνια και να με υποχρεώνει να τον ακολουθώ σαν βοηθό στα ταξίδια. Άρα αυτό ήθελε να σε κάνει μισταρκόντου που λέμε στην Κύπρο, υπηρέτη του. Φυσικά και ενημέρωσε όλους τους πελάτες για την ιεραρχία και πήγα σε αρκετούς για να τον παρουσιάσω, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Από τη στιγμή που έγινε προϊστάμενος μου ήθελε να ελέγχει ακόμα και το πότε αναπνέω σε σημείο προσβλητικό όχι μόνο για την αξιοπρέπεια μου, αλλά και την νοημοσύνη μου. Κοινώς, ένας ακόμα κομπλεξικός, κομπλεξικός άντρας, που νομίζει ότι με έναν τίτλο θα πέσουμε όλοι κάτω, ξεχνώντας ότι ο σεβασμός κερδίζεται και δεν επιβάλλεται έχει και γυναίκε τέτοιε. Έχει έναν απέσιο γλιώδη χαρακτήρα, δεν έχει δουλέψει ουσιαστικά ποτέ στη ζωή του παρά μόνο έκλεβε τη δουλειά άλλων και μάλιστα υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε να τον δει. Αλλά ο διευθυντή τον επέβαλε για προϊστάμενο γιατί μάλλον υπάρχουν κάποια άλλα κοινά συμφέροντα, δεν θέλω να πω περισσότερο. Για να μην πολυλογώ, Ζήτησα από τη διεύθυνση προσωπικού να αλλάξω τμήμα με πόνο καρδιά, αφού θα έπρεπε να ξεκινήσω από το μηδέν και να αφήσω ότι έχτιζα τόσα χρόνια. Όμω, προτιμώ την ψυχική μου υγεία από όλε τι καριέρε του κόσμου. Α, αυτό, αυτό θα βάλω τίτλο. Αυτό θα βάλω τίτλο. Προτιμώ την ψυχική μου υγεία από όλε τι καριέρε του κόσμου. Πραγματικά αυτό είναι πολύ, πολύ κατάλληλο τίτλο. Εκείνο αμέσω έφερε εμπόδια όταν ζήτησα να φύγω από το τμήμα. Είπε ότι είμαι απαραίτητη στο τμήμα και δεν γίνεται να φύγω αν δεν βρεθεί αντικαταστάτη. Ε, πού θα βρουν άλλοι να του κάνει τι δουλειέ. Όμω απέριπτε όλου όσου ήρθα για τη θέση, ενώ εγώ ήμουν πρόθυμη να του εκπαιδεύω. Έπρεπε να τον προσκυνήσω, όπω καταλαβαίνετε. Ενώ εγώ ούτε να το φτύσω δεν ήθελα. Αχ, αυτό το αίσθημα το ξέρω. Κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουν ούτε να του φτύσουν, πραγματικά και το σάλιο μου δεν το είχα για πέταμα πάνω του. Μετά πολλά μου έφαγαν δυόμιση χρόνια και τελικά κατάφερα να απεγκλωβιστώ με κάτι πολύ έξυπνο που έκανα, για το οποίο κανείς δεν μπορούσε πλέον να πει τίποτα ή να με εμποδίσει να φύγω. Κοινώς του την έφερα. Αυτός μου αφαίρεσε σιγά σιγά το αντικείμενο εργασίας μου, πιστεύοντας ότι θα τον παρακαλέσω. Αυτό είναι ένας τρόπος μόπινγκ, να σε αφήνουν χωρίς δουλειά και το έχουμε δει πολλέ φορέ. Να μην, σου, να μην σου, βάζω δουλειά να κάνεις. Και όταν η διεύθυνση προσωπικού έλαβε γραπτό στη διαμαρτυρία μου, κάτι που αυτός δεν περίμενε βέβαια, δεν γινόταν να αφήσουν ένα υπάλληλο να κοιτάει το ταβάνι. Α μη συζητήσουμε βέβαια ότι ουδέποτε έλαβα εξηγήσει όπω ζήτησα για του λόγου που με κάνανε στην άκρη και γενικά η διεύθυνση προσωπικού τα κουκούλωσε. Βρήκα μία σολομονιτζή. Στην Κύπρο τα λένε σολομονίτσια, σημαίνει σολομόντια λύση. Ή νομίζουν ότι βρήκα μια σολομόντια λύση. Είμαι σε άλλο τίμημα πλέον που μάλιστα δεν έχει καμία αλληλεπίδραση μαζί του, αλλά και πάλι τον βρίσκω μπροστά μου. Με έχει διαβάλει παντού επειδή του βρόντιξα την πόρτα στα μούτρα και κατάφερα να φύγω και τώρα, ενώ είμαι πολύ καλή στη δουλειά μου, ο νέο διευθυντή μου δεν με υπολογίζει καθόλου. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Σε πιστεύω. Τέλο πάντων, κυρία Πετρίδου, μου βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Θα έκλαινα με λε κόρη και στην διαλυκία. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω δουλειά αλλού εύκολα σε αυτού του δύσκολου καιρού, αλλά δεν μπορώ και να συνεχίσω έτσι. Πριν εμφανιστεί αυτό το άτομο στο δρόμο μου, ήμουν ο πιο χαροπό και αγαπητό υπάλληλο στην εταιρεία και τώρα βλέπω παντού συνωμοσίε και ίντριγγε και όχι άδικα με όσα έχω τραβήξει. Με έχει επηρεάσει όλη αυτή η περιπέτεια, όμω παρά το ότι δεν θέλω να δημιουργήσω περαιτέρω τριβή το νιώθω ότι πρέπει κάτι να κάνω. Είναι στιγμές που μαθαίνω τι λέει για μένα και μου έρχεται να πάω να τον πιάσω από το λαιμό και να του πω τι ζόρι τραβάς. Με ήξερε και από χθε. Σου έχω κάνει κάτι. Πού είναι το πρόβλημα σου ρε μακάκα γράφεις. Τι θέλεις επιτέλους. Πάντως αν πάει ο νου σας σε σεξουαλική παρενόχληση δεν θα πέσετε πολύ μακριά. Τα γλιώδη σχόλιά του σήκωνα χαστούκι πολλές φορές. Όλο εξιστικά γελία σχόλια μου έκανε και έλεγε ότι πρέπει να τον συνοδεύω στα ταξίδια. Πολλό λεπτό, Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσα να σα γράφω περιστατικά που θα σα σώκαραν από την αγένεια και την παρεμβατικότητά του και θα σα θύμωνα. Να θύμωσα και με τούτα, αν και χρειαζόμουν τα και εκείνα. Έχω κρατήσει με επαφή με συναδέλφου από το παλιό τμήμα που φυσικά περνάνε παραπλήσει καταστάσει και νιώθουν εγκλωβισμένοι από αυτόν, αλλά δεν μπορούν να φύγουν. Επίση, εννο... ενημερωτικά σα λέω ότι στο παρελθόν έχουν φύγει άλλα πέντε άτομα σε βάθο 7 εξαιτία του και αυτοί ήταν άντρε. Άλλοι φύγανε εκτό εταιρεία και άλλοι άλλαξαν τμήμα. Επίση, μην μου πείτε να απευθυνθώ ξανά στη διεύθυνση προσωπικού. Όχι, θα σου λέγα. Κορι... θα σου λέγα. Όταν λε διεύθυνση προσωπικού, εννοεί το human resources department, φανταζούμε. Είναι φοβισμένοι άνθρωποι που δεν θέλουν να σπάσουν τα αυγά για να κάνουν ομελέτα και μπορεί με να προσπαθήσουν να δράσουν πυροσβεστικά, αλλά διευθυντέ δεν έχουν μαλώσει εντό αγωγικών ποτέ. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση, ο Παθών άλλαζε τμήμα όπω εγώ και ο δράστη εντό αγωγικών έπαιρνε προαγωγή και συνέχισε να κάνει αλητίε τους από κάτω. Είμαι σίγουρη ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που παρακολουθούν το βίντεο και έχουν δουλέψει σε μεγάλε εταιρείε θα βρίσκουν αρκετή ταύτιση σε αυτά που λε, φίλοι. Αρκετή ταύτιση. Πολλά παρόμοια περιστατικά. Θα ήθελα τη συμβουλή σα για το πώ να αντιμετωπίσω το νέο εργασιακό μου περιβάλλον και το νέο μου διευθυντή και πώ να κάνω τον προηγούμενο να σταματήσει να ασχολείται μαζί μου. Τι να κάνω, να μεταναστεύσω στην Αυστραλία. Έχω τόσο ανάγκη τη δουλειά μου, δεν έχω άλλο εισόδημα και αυτό από 18 ετών. Μπράβο, σου, αγάπη μου, που είσαι ανεξάρτητη. Δεν το σηκώνει το μυαλό μου να πεινάσω εγώ για ένα τσογλανοαλίτη. Για ένα τσογλανοαλίτη, Πρέπει να μεγάλη βρίσκει αυτό στην, στην... στην κυρία Δημοτική. Για ένα τσογλανοαλίτη. Επίσης στην εταιρεία μου, γενικά το πιο σύνηθε σπόρ είναι το κουτσομπολιό. Που συχαίνομαι. Και επειδή δεν συμμετέχω καθόλου, νιώθω ότι όλο και πιο, όλο και πιο πολύ γίνομαι και εγώ στόχο σχολείο. Πάλι καλά που υπάρχουν και άτομα από τα οποία εσπράττω θετική ενέργεια και υποστήριξη, αλλά είναι τόσο λίγα και διάσπαρτα που χάνονται. Ήταν τόσο ισχυρό το εργασιακό μπούλινγκ που έφαγα που ειλικρινά δεν περιγράφεται. Το μόπινγκ. Το εργασιακό μπούλινγκ ονομάζεται μόπινγκ. Ένα θα σας πω. Δεν είχα ξανανιώσει τόσο θυμό για άνθρωπο και πιστεύω ότι χειρότερα από εκεί δεν έχει. Υπήρχαν στιγμέ που είχα σκεφτεί ότι και να το δω πεσμένο στο δρόμο θα περάσω από πάνω το όπω κάνει σε σκουπίδια στο πεζοδρόμιο. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά αφού κατάφερα να φύγω και γλίτωσα, κάνω το σταυρό μου, όμω δεν ξεχνάω ποτέ όλα όσα υπέστην και πιστεύω ότι δεν θα ξαναντήσ, ξανασυναντήσω ποτέ τέτοια περίπτωση ανθρώπου που, που δεν σέβεται τίποτα. Σου εύχομαι ολόκαρδα να μην ξανασυναντήσει. Περιττών δεν να σα πω ότι περιμένω το κάρμα να κάνει τη δουλειά του. Θα την κάνει. Αργά ή γρήγορα θα την κάνει. Η ζωή επιστρέφει συμπεριφορέ όντω. Ζητώ συγγνώμη αν σα κούρασα, δεν με κούρασε. Καθόλου δεν με κούρασε. Είναι ξεκούραστη η επιστολή σου, γιατί είσαι ένα άνθρωπο που ξέρει τι σου γίνεται. Και είσαι δομημένη και είσαι συγκροτημένη και ξέρει να περιγράψει επακριβώ τι συνέβη. Ξέρω ότι λαμβάνετε πολλά γράμματα κάθε μέρα και ίσω άλλα προβλήματα ανθρώπου είναι πιο σημαντικά από το δικό μου, αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή να κλέψω λίγο από την προσοχή σα και να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον την άποψή σα και τα σχόλιά σα για την ιστορία μου. Σα στέλνω προκαταβολικά να ευχαριστώ από καρδιά για όποτε και αν βρείτε χρόνο να διαβάσετε την επιστολή μου. τότε. τι. Τι μαλάκα αυτό ο πρώην σου, και τι μαλακομαλάκε αυτοί από πάνω που τον έχουν εκεί. Έν τυχαία που έχουν αυτόν τον άνθρωπο σε ψηλή θέση. Έν τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, τι θα σου πω. Εννοείται ότι δεν θα σου πω να πα στη διεύθυνση προσωπικού στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού. Νομίζω είναι το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού που το λέμε αλλιώ. Δεν υπάρχει λόγο να πα. Αφού έχει πάει και έχει δει και έχει δει ότι όπω γράφει χαρακτηριστικά είναι από του ανθρώπου που δεν θα σπάσουν τα αυγά για να κάνουν μελέτα. Ε, φαίνεται ότι επικρατεί φόβο στην εταιρεία σα. Ε, φαντάζομαι χωρί να γνωρίζω ότι και οι ιδιοκτήτε τη εταιρεία και το διοικητικό συμβούλιο θα έχουν παρόμοιε πρακτικέ ούτω ώστε αυτό ο άνθρωπο να μπορεί να δράνει ενόχλητο. Δηλαδή θα ανήκουν όλοι αυτοί στο ίδιο συνάφη. Υποθέτω, χωρί να γνωρίζω. Γιατί ένα καλό επιχειρηματία, ο οποίο είναι καλός manager, ε, και μιλάω τώρα για ιδιοκτήτε εταιριών και για CEO εταιριών. Δεν αφήνουν μέσα στην εταιρεία τέτοια τσογλάνια ή τσογλανοαλίτες όπως τους έχεις περιγράψει. Απ' την άλλη όμω, αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, δεν, δεν μου γράφει ξεκάθαρο ότι θέλω να γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλου είδου οικονομικά ίσω συμφέροντα που έχουν μεταξύ του οι άνθρωποι. Δεν, δεν μπορούμε να γνωρίζουν. Αυτό που γνωρίζουμε στα σίγουρα είναι ότι είναι εξαιρετικά τοξικό εργασιακό περιβάλλον η εταιρεία στην οποία εργάζεσαι. Εννοείται ότι η κορονίδα τη τοξικότητα, το τοξικό απόβλητο αυτή τη εταιρεία, είναι το τμήμα από το οποίο ευτυχώ κατάφερε και έφυγε. Λοιπόν, θα σου δώσω πρακτικέ συμβουλέ. Αλλά εσύ είσαι αυτή που θα πάρει την απόφαση αν θα φύγει από αυτή την εταιρεία ή αν θα παραμείνει. Δεν μου γράφει αν έχει οικογένεια, με την έννοια αν έχει εξαρτώμενα πρόσωπα ή εξαρτώμενα κατοικίδια, αν έχει και άλλου ανθρώπου, δηλαδή ή πλάσματα στη ζωή σου που θα έχει έγνοια και για την δική του επιβίωση και γι' αυτό είναι πιο δύσκολο μέσα στην περίοδο αυτή τη οικονομική κρίση να αλλάξει δουλειά. Ε, μια δική σου επιλογή αν θα σταματήσει από αυτή τη δουλειά ή όχι. Ε, έχω τη γνώμη ότι αν παραμένουμε σε ένα τοξικό περιβάλλον και λέμε: Άμα βρεθεί κάτι καλό, θα φύγω, ε, Τοξικονόμαστε τόσο πολύ, ε, δηλητριαζόμαστε τόσο πολύ από όλα αυτά που συμβαίνουν σε το εργασιακό περιβάλλον, που μετά δεν έχουμε την ενάργεια το καθαρό μυαλό και την ενέργεια να ψάξουν για δουλειά. Θα σου πω εδώ τι μου είχε συμβεί εμένα το 2004. Εγώ όταν είχα τελειώσει τις σπουδές μου δικαιούμουν να μπω στην λίστα διοριστέων για την ειδική εκπαίδευση. Την εποχή που τελείωσα εγώ το 1997 μέχρι και το 2005 νομίζω, διόριζα στη θέση ειδικού δασκάλου ανθρώπους που κατήχαν σπουδές ψυχολογίας, πτυχίο ψυχολογίας. Δεν ήθελα να διοριστώ. Δεν είχα καταθέσει τα χαρτιά. Το 2001 με έπεισε ο πρώην σύζυγος ότι ήταν καλή ιδέα να καταθέσω τα χαρτιά. Με έπεισε ο πρώτο μανδρας, Με είχε επίση σε μια περίοδο που είχαμε πολλά θέματα μεταξύ μα και ήταν πολύ πιθανό το διαζύγιο. Και νομίζω, πως συνείδητο, ότι δέχθηκα να υποβάλω τα χαρτιά για διορισμό γιατί ε, σκεφτόμουν ότι θα είχα μια οικονομική ανεξαρτησία. Και όντω, όντως, χωρίσαμε 13 του Σεπτέμβρη του 2001, ήταν η, είχα πάρει την τελική απόφαση για χωρισμό και έφυγε από το σπίτι. 20 του Σεπτέμβρη έκανα και αίτηση διαζυγίου, γιατί έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αποφασίζεις τι θα κάνεις, κάνει κάνεις και αίτηση διαζυγίου και δεν το παρατραβάς. Το ψάξαμε αρκετά προηγουμένω. Λοιπόν, και 11 Οκτωβρίου ήρθε ο διορισμός στην ειδική εκπαίδευση. 11 Οκτωβρίου του 2001. Παρέμεινα για τρία χρόνια στην ειδική εκπαίδευση. Δεν μου άρεσε εκείνη η δουλειά. Δεν μου άρεσε για πολλού λόγου. Ο πιο βασικό λόγο είναι ότι δεν ήμουν κατάλληλα εκπαιδευμένη για εκείνη τη δουλειά. Δεν είμαι εκπαιδευτικό και δεν έχω ο, σπουδάσει ειδική εκπαίδευση. Άρα έκανα μια δουλειά η οποία δεν, ήταν, δεν ήμουν καλή σε αυτή. Επίση διαφωνούσα με το σύστημα, το εκπαιδευτικό και το σύστημα τη ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο τότε. Επίσης είχα να κάνω ε, με προϊσταμένους, ε, με προϊσταμένους δεν είχα τόσο θέμα, περισσότερο ούτε και με συναδέλφους. Το πρόγραμμα με ενοχλούσε, το πρόγραμμα της ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο δεν ήταν ένα καθορισμένο πρόγραμμα, δεν υπήρχε καθορισμένη ύλη. Ε, σε κάποια φάση είχα έναν επιθεωρητή, όπως ήταν άλλαν τ' ε, Από την εμπειρία μου στα τρία χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης, Όσο πιο έξυπνο είναι ο επιθεωρητή ή ο διευθυντή ή ο προϊστάμενο, όσο πιο έξυπνο και ικανό είναι, τόσο πιο δίκαιο είναι με του υφιστάμενου του. Όσο πιο βλάκα και τεμπέλη είναι ο ίδιο, τόσο πιο παράλογο και άδικο γίνεται με τους υφιστάμενους του υφιστάμενου του. Τέλο πάντων, είχα φτάσει σε ένα σημείο, την τρίτη χρονιά ειδικά, είχα διοριστεί σε ένα ειδικό σχολείο. Την πρώτη, την πρώτη χρονιά ήμουνα σε διάφορα σχολεία στην επαρχία πάφου, Τη δεύτερη χρονιά ήμουνα. Υπεύθυνη ειδική μονάδα σε ένα δημοτικό σχολείο στη Λαμεσό και την τρίτη χρονιά είχα διοριστεί σε ένα ειδικό σχολείο στη Λευκοσία. Είχα και μια διευθύντρια, διευθυν... ήταν έτσι λίγο δύσκολο χαρακτήρα. Τέλο πάντων, να μην είστε πολύ έφτασα σε ένα σημείο που κατάλαβα ότι είτε θα παρατούσα τη δουλειά είτε θα αρρωστούσα. Εν τω μεταξύ, είχα πάθει σοκ, όταν σε κάποια φάση μου είχε φέρει ο γιο μου από το σχολείο ένα χαρτί για να συμπληρώσω κάποια στοιχεία που ήθελαν κάτι για το φάκελο λογία του και εκεί που έλεγε επάγγελμα μητέρα, έγραψε δική τα σκάλα να γράψει ο ψυχολόγο. Και λέω, ξεχάσει την ιδιότητά μου. Αυτό ήταν έτσι μια στιγμή που με είχε ξυπνήσει. Λοιπόν, αποφασίζω και παρετούμε. Παρέδωσα παρέτηση 12 Νοεμβρίου του 2004. Η μάνα μου είχε γίνει έξαλλη. Μου έλεγε: Αν είναι ποτέ δυνατόν, τότε έπαιρνα. Πρέπει να έπαιρνα 3.000 ευρώ το μήνα ή 2.500 ευρώ το μήνα. Ήταν κλίμακα Α8-Α10 και ήμουν ήδη, ήδη τρία χρόνια. Παίρνα αρκετά χρήματα. Πελάτε εννοείται ότι δεν έβλεπα εκείνη την περίοδο γιατί εγώ πήγαινα το πρωί στη δουλειά, ερχόμουν πίσω πεθαμένη, κοιμόμουν το απόγευμα με στην κατάθλιψη και με στη μαυρίλα, σηκωνόμουν να προλάβω να κάνω τα πράγματα που πρέπει να κάνω για τα παιδιά, να προετοιμαστώ για την άλλη μέρα στο σχολείο και ξαναμανά. Γιατί δεν μπορούσα κιόλα να μην με εντάξει στι υποχρεώσει μου. Ήθελα να με εντάξει στι υποχρώσει μου. Αλλά ένιωθω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να διδάξει ειδική εκπαίδευση στα παιδιά και καλύτερα να φύγω, να πάρει τη θέση αυτή κάποιο ειδικό δάσκαλο που είναι καλύτερο από μένα. Εγώ ήθελα να κάνω ψυχοθεραπεία στα παιδιά, αλλά δεν με άφηνα. Μην είχαν διορισμένο στη θέση του ειδικού δασκάλου. Διορισμένη στη θέση του δικού δασκάλου. Τέλο πάντων, η μάνα μου τσίριζε και έλεγε: Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει, και ήδη είχα μετακομίσει στη Λευκοσία ένα χρόνο πρωτού παρατηθώ, είσαι στη Λευκοσία, δεν σε ξέρει κανένα, δεν έχει ανοίξει γραφείο στη Λευκοσία, έχει δύο παιδιά εξαρτώμενα, διατροφή δεν παίρνει, γιατί δεν έδινε το διατροφή προ άντρα μου. Ε, πώ θα ζήσει τα παιδιά σου, πώ θα επιβιώσει, τι σε πάκου να σου πω. Για 6 μήνε δικαιούμαι ενεργειακό επίδομα. Αυτού του 6 μήνε που θα παίρνω το ενεργειακό επίδομα, θέλω να μου δίνει κι εσύ 500 λίρε το μήνα. 500 λίρε το μήνα περίπου 800 ευρώ. Ε, και μέσα σε 6 μήνες θα καταφέρω να ανοίξω γραφείο και να είμαι ανεξάρτητη οικονομικά στη Λευκοσία. Στου έξι μήνε θα τελείωνε το ενεργειακό επίδομα. Δικαιόμασταν για ένα 6 μήνε. Τη λέω θα, να μου συμπληρώνει κι εσύ και μάλιστα ο λόγο που του το είχα πει ήταν επειδή τότε θυμάσαι. Τη λέω τότε που έκανα το μάστερ που, είχα κάνει, που είχα ξεκινήσει ένα μάστερ σε ένα Κυπριακό Πανεπιστήμιο που μου είπε: Όχι, δεν σου δίνω χρήματα για το μάστερ και δεν το χρειάζεσαι και αυτά. Αφού δεν μου έδωσε τα χρήματα τότε για εκείνο το μάστερ, δώσε μου τώρα για έξι μήνε. Αυτού του έξι εγώ Κάθισα και έγραψα το βιβλίο «Η ανατομία μιας γυναίκας». Είχα τρομενή κατάθλιψη, ε, ήμουνα σε μια φάση στην οποία δεν είχα, σωσ... δεν είχα τύχει σωστή διάγνωση. Ούτω ώστε να πάρω την καταθλιπτική θεραπεία και να το ξεπεράσω. Και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κάνω μηχανικά τι δουλειές του σπιτιού, να γράφω, να πηγαίνω γυμναστήριο, πίεζα τον εαυτό μου να το κάνει και να ασχολούμαι με τα παιδιά και να πηγαίνω στο ψυχολόγο κάθε πέμπτη πρωί. Ήταν η Τετάρτη πρωί, δεν θα το ξεχάσω. Ήμουνα στο γυμναστήριο, έκανα δρόμο νομίζω. Είχε τηλεοράσει, είχε τηλεοράσει που έβλεπε μόνο εικόνα, δεν ακούγονταν ο ήχο και έδειχνε ένα πρωινάδικο σε, μια, σε, μια, σε ένα κυπριακό κανάλι. Και την ώρα που έκανα δρόμο, οραματίστηκα και είπα: Θα ήθελα πολύ να πάω ω ψυχολόγο σε εκείνη την εκπομπή, αλλά να φύγει αυτή η παρουσιάστρια. Δεν μου αρέσει. Έτσι σκέφτηκα. σε αυτή την παρουσιάστρια. Μαξί, καθώ έκανα δρόμο, είχα σκεφ, σκεφτεί αυτό το πράγμα αλλά το ξέχασα μετά ενώ αλλά το, το σκέφτηκα το είπα έτσι με όλη μου την όρεξη θα έλωνα να πάω σε αυτή την εκπομπή ως ψυχολόγος μέχρι τότε εμφανιζόμουν στην τηλεόραση ως ψυχολόγος αλλά σε τοπικά κανάλια στην επαρχία επάφου δεν είχα ξαναπάει σε πανκύπριο κανάλι την επόμενη μέρα το πρωί ήταν πέμπτη, ήταν μια μέρα που παραδοσιακά πήγαινα στο ψυχολόγο, στο ραντεβού μου στο ψυχολόγο, ξεκίνησα να πάω, στην επιστροφή χτύπησε το αυτοκίνητο μου, το λάστιχο, το, το μπροσ, μπροστινό στο πεζοδρόμιο και έσκασε. Έσκασε, έ, 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 έμεινα από λάστιχο. Εκεί και έξω και λέω δεν πειράζει, καλύτερα που έγινε αυτό το πράγμα, γιατί προφανώς θα είχε κάποια βελόνα μέσα, και παρά να σκάσει τον αυτοκινητόδρομο, όταν θα έτρεχα με 120 χιλιόμετρα για να πω στην Πάφο το Σαββατοκύριακο, καλύτερα να σπάσει τώρα που θα μπορώ να πάω να το αλλάξω. Ε, πήγα στο. έβαλα, έβαλα το, το, λάστιχο, το, το εξτρά, τη ρεζέρβα, έβαλα τη ρεζέρβα και πήγα στον βουλκανιζατέρ, νομίζω το λέτε εσεί. Εμεί το λέμε λαστιχάρι. Πήγα στο λαστιχάρι, ο οποίο ήταν. Είχε τη, το, έχει το, το εργαστήριο του πίσω, πολύ κοντά στο σπίτι που έμενα τότε, στη Λευκοσία, και πήγα να μου, αλλάξει το, να μου βάλει καινούριο λάστιχο. Να μου το φτιάξει, νομίζω, να μου το κόβει. Όση ώρα μου φτιάχνει το λάστιχο, ήταν εκεί ένα κύριο. Έπαιζαν τάβλη με αυτόν τον κύριο. Εγώ δεν του είχα μιλήσει. Συνήθω μιλούσα, δεν του μίλησα. Μπαίνει μέσα ο κύριο Γιώργο, ο, 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 βουλκανιζατέρ, και λέει: Τον ξέρει το γιατρό. Ο γιατρό είναι ο ιδιοκτήτη του κτηρίου και είναι ο γιατρό ο τάδε. Του λέω, α, χαίρο πολύ. Ήταν, νομίζω, παθολόγος, διαβιτολόγος, νεφρολόγος. Του λέω, χαίρο πολύ. Μου λέει, τι κάνεις εσύ. Του, λέει, του λέω ο κύριο Γιώργος, είναι και η θέκλα γιατρός. Του λέω, όχι, δεν είμαι γιατρός, είμαι ψυχολόγος, του λέω. Μου λέει, πού είναι το γραφείο σου. Του λέω, και απέναντι. Με ξέρετε, δεν είχα ανοίξει ακόμη το γραφείο. Και ήμασταν στον πέπτο μήνα. Από του έξι μήνε που, που είχα την οικονομική ευχαίρεια να μπορέσω να μην εργαστώ μέχρι να, 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 να ξεκινήσω την καριέρα μου να ξεκινήσω ως ψυχολόγο την καριέρα μου στη Λευκοσία, ερχόμενε ο Παφ. Μου λέει, έχει μου λέει, έχεις κάρτα σου, του λέω όχι δεν έχω μαζί μου. Ε, δεν είχα βγάλει ακόμη κάρτες, τόσο καλά. Είχα τις παλιές που έγραφαν άλλη διεύθυνση, όποτε δεν θα τους δώσω. Ε, του λέω, θέλεις να μου δώσεις μια κάρτα σου, γιατί όντω, πάντοτε ήθελα να ξέρω γιατρού ώστε να παραπέμπω τους πελάτες μου σε γιατρούς ανάλογης ειδικότητα. Γιατί πιστεύω πολύ στι παραπομπές, νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Και μου λέει να γράψω το τηλέφωνο σου, του λέω γράψε το. Ήταν η πέμπτη, ήταν η πέμπτη αυτό. Το Σάββατο ήμουν με τα παιδιά στην Πάφου, Σε κάποια φάση χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: Γεια σου, είμαι ο γιατρό ο Τάδε που είχαμε γνωριστεί προχθέ στο Λαστιχάρι, στο Βουλκαριζαντέρ. Είμαι, μου λέει, ο υπεύθυνο για του γιατρού που πάνε στο πρωινάδικο αυτού του ιδιωτικού καναλιού. Μιλάμε τώρα για μεγάλο ιδιωτικό καναλιέ. Μου λέει: Έχει θυμώσει ο ιδιοκτήτη του καναλιού με την παρουσιάστρια και την έχει εκδιώξει. Θυμάστε που είχα σκεφτεί, θέλω να γίνει άλλη παρουσιάστρια. Και ε, μαξίνει και πάρα πολύ, σηκώνεται η τρίχα, γιατί αυτή η παρουσιάστρια, αυτή τη στιγμή, εκείνη η παρουσιάστρια που δεν ήθελα να πω στην εκπομπή της και δεν πήγα ποτέ στην εκπομπή της, αυτή τη στιγμή εκτεί ποινές, εκτεί ποινή στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου για δολοφονία. Λοιπόν, και μου λέει την έχει εκδιώξει και έχει προσλάβει μια καινούρια παρουσιάστρια και εγώ είμαι υπεύθυνο για να φέρω τους γιατρούς, τους ειδικούς στην εκπομπή. Θες να έρθεις στην εκπομπή. Αμέ του λέω εγώ, πάω στην εκπομπή και σε ένα μήνα μέσα ανοίγω το γραφείο, έχω πάρα πολλή δουλειά και πλέον είναι για μένα παρελθόν η εργασία μου στο δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο εγώ άλλαξα δουλειά. Και την άλλαξα ενώ είχα και δύο μικρά παιδιά. Φυσικά θα μου πει: Είχε το ενεργειακό επίδομα, φαντάζομαι και εσύ δικαιώσει ανεργειακό επίδομα, σταματήσει. Είχε τα παιδιά, αλλά σου δώσε και μάνα σου χρήματα. Επέσω ότι τα χρήματα εκείνα που δώσε η μάνα μου ήταν για τα παιδιά. Αν δεν είχα τα παιδιά, θα περνούσα και μόνο με το ενεργειακό. Υπάρχουν τρόποι. Λοιπόν, πίσω σε σένα τώρα. Πώ να διαχειριστεί τη συνθήκη και την κατάσταση ε, που ο νέο σου διευθυντή ε, δεν έχει καλή γνώμη για σένα. Καταρχά θέλω να σταματήσει να ασχολείσαι με τα κουτσομπολιά. Και να σταματήσει να μαθαίνει τι λέει για σένα ο προηγούμενο διευθυντή. Σταμάτα. Δεν σε αφορά. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι λένε οι εχθροί μα για μα. Μόνο κακό μπορούν να μα κάνουν. Όταν μαθαίνουμε τι λένε οι εχθροί μα για μα, του δίνουμε την ευκαιρία να μα κάνουν κακό. Να πει στου ανθρώπου αυτού, εφόσον σε αγαπάνε τους λίγους ανθρώπους από το προηγούμενο τρίο μου μιλάτε, σας παρακαλώ πολύ, μη μου λέτε τι λέει αυτός ο μαλάκας. Εντάξει. Δεύτερον, προσπάθησε να έχεις καλές επαφές με τους ελάχιστους καλούς συναδέρφους που έχεις και μία μέρα να το έχεις στο μυαλό σου, να το προετοιμάζει, μόλις σου δοθεί ευκαιρία, η κατάλληλη ευκαιρία που θα είσαστε μόνοι σας με τον νέο σου διευθυντή, να του μιλήσεις και να του πεις, έχω έρθει σε αυτό το τμήμα, φεύγοντας από ένα άλλο τμήμα, στο οποίο δεν πέρασα και ιδιαίτερα καλά. Δεν θέλω να συζητήσω τίποτα για το τι συνέβηκε στο προηγούμενο τμήμα. Ε, τα έχω συζητήσει με το, τη διεύθυνση προσωπικού κλπ, κλπ. Θέλω όμως να σας πω εσάς, ότι ε, θέλω να σας ζητήσω να με δείτε σαν μια καινούργια υπάλληλο, που για πρώτη φορά έρχεται στην εταιρεία, γιατί όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ προϊσταμένων και φυσταμένων όπως υπήρξαμε εμένα στο παρελθόν, είναι πιθανόν να κυκλοφορήσουν διάφορες τρευλές εικόνες, είτε για τον προϊστάμενο είτε για τον υφιστάμενο, οι οποίες άμα τις ακούσει κάποιος τρίτος να μην είναι αντιπροσωπευτικές. Μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις clean slate. Clean slate σημαίνει καθαρό πίνακα, άσπρο πίνακα. Να μου δώσεις την ευκαιρία να με μάθεις, να με μάθεις την πράξη. Εγώ αυτό θα έκανα στη θέση μου. θα τον κατηγορούσα ότι δεν με εμπιστεύεσαι και έχει υπεραστεί από αυτά που έχει πει αυτό. Όχι, θα πει ότι καταλαβαίνω και είναι φυσιολογικό και είναι αναμενόμενο όταν συμβούν κάποιε διαφωνίε μεταξύ ε, ενό τμήματο και κάποιου που θέλει να φύγει από εκείνο το τμήμα να κυκλοφορήσει μια κακή εικόνα για εκείνο το πρόσωπο. Ε, μπορείτε, σα παρακαλώ. Θέλω να σα ζητήσω να μου δώσετε την ευκαιρία να με γνωρίσετε σαν καινούρια. Δηλαδή παρατηρήστε με λίγο. Ε, θέλω να κερδίσω την εμπιστοσύνη σας, γιατί ε, έχω καλή διάθεση, έχω καλές προθέσεις. Μην κατηγορήσεις το άλλο πρόσωπο, μην το κατηγορήσεις, μην πες αυτή την παγίδα το κατηγορήσεις. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε. Είμαι ευτυχή που βρίσκομαι στο καινούριο τμήμα, είναι πολύ καλές οι συνθήκες εδώ στο τμήμα και θέλω να αποκτήσουμε και μια καλύτερη σχέση. Με επαγγελματισμό να το κάνεις. Και εσύ θα αποφασίσει, αγαπούλα μου, αν θα μείνει ή αν θα φύγει. Ελπίζω η δικιά μου ιστορία για το πώ κατάφερα να φύγω από το δημόσιο και να μεταπηδήσω στον ιδιωτικό τομέα. Και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο τότε γιατί ήμουν από την Πάφου στη Λευκοσία. Πάφου είναι μια μικρή πόλη που, που η οικογένεια μου είναι πολύ γνωστή στην Πάφου και μα γνώριζαν όλοι. Οπότε ήταν φυσιολογικό να έχω πελατεία όσο είχα το γραφείο στην Πάφου. Στη Λευκοσία όμω που δεν με γνώριζε κανεί, ήταν πολύ μεγάλο τόλμημα. Να ανοίξω γραφείο χωρί να με ξέρει κανένα. Και όμω τα κατάφερα. Γιατί τα κατάφερα, γιατί, το, γιατί έβαλα στόχο, γιατί το προγραμμάτισα και γιατί δούλεψα με όλου του τρόπου. Δούλεψα προ την επίτευξη του στόχου μου. Και θέλω να σου πω ότι έχω, είχα χτυπήσει πάρα πολλέ πόρτε, δεν άνοιξε καμία από αυτέ που χτύπησα και άνοιξε αυτή η πόρτα με το λάστιχο που έσπασε. Δηλαδή, νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο εάν είμαστε μέσα μα διατεθειμένοι να κάνουμε μια αλλαγή και να βρούμε τρόπο. Σε περίπτωση που αποφασίζει να φύγει από αυτή την εργασία, η γνώμη μου είναι ότι αν θα φύγει τελικά, καλύτερα να φύγει όσο πιο νωρί γίνεται για να σώσει το μυαλό σου και να είσαι ψύχρεμη και καλά για να μπορεί να βρει μια καινούργια εργασία όπω τη θέλει. Να δημιουργήσει μια καινούργια εργασία όπω τη θέλει. Δεν θα πάρω όμω εγώ αυτή την απόφαση για σένα να φύγει ή όχι. Είναι, είναι δική σου η απόφαση γιατί εγώ παίρνω αποφάσει για μένα και έχω τι συνέπειε. Εσύ θα πάρει αποφάσει για σένα και θα έχει εσύ τι συνέπειε. Σου στέλνω την αγάπη μου, σου μιλάω στον ελληνικό όπω πιστεύω ότι θα έπρεπε να μου μιλά και εσύ στον ελληνικό. Ελπίζω να μην με, προ... με παρεξηγήσει πω εσύ μου μιλήσει στον πληθυντικό. Τα φιλιά μου σε όλου. Καλό βράδυ. Αχ, τώρα. Μου φύγαν τα νεύρα. Μου φύγανε τα νεύρα γιατί άμα συζητά αυτό που σε απασχολεί και άμα το εκλογικεύει, ε, ηρεμά. Mm. Καλό βράδυ.